Ο ουσιαστικός ρόλος και η σπουδαιότητα της παρουσίας των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και των λειτουργών τους στην καθημερινή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών διαχρονικά βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου Star Forum 2023 με αφορμή την συμπλήρωση των 30 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του ΣΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αναγνωρίζεται από όλους, αλλά όχι πάντα από την πολιτεία. Επισήμανση που έκανε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας και επικεφαλής του ομίλου της Κρήτη TV, Αντώνης Δημητρίου. Η τηλεόραση και η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε διαρκή αλληλεπίδραση. Η μια αντανακλά στην άλλη. Η κοινωνία βλέπει καθαρά το πρόσωπό της. Πάντα τα μέσα μας μετασχηματίζονται σε ερμηνευτές των προσδοκιών της κοινής γνώμης για πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική αναβάθμιση. Αυτό εμείς στην περιφέρεια το κάνουμε δίνοντας απλόχερα το βήμα ελεύθερης έκφρασης και κοινωνικού διαλόγου σε πολιτικά κόμματα, σχηματισμούς, σε κοινωνικούς φορείς ή ομάδες ακόμα και ατόμων με ίσες πάντα αποστάσεις. Με αφορμή τις παρεμβάσεις που έγιναν για τα κριτήρια της αδειοδότησης και το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρης Γαλαμάτης τόνισε ότι η πολιτεία δεν βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Όπως ξέρετε, λειτουργούμε εδώ για 30 χρόνια, από την ίδρυσή μας δηλαδή, 32, λειτουργούμε σε ένα θεσμικό κενό, χωρίς μόνιμες άδειες, αλλά σε ένα μονίμως προσωρινό καθεστώς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουμε αύριο. Και πρέπει να σημειώσω, για προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι εμείς ποτέ δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάγκη να μπει επιτέλους τάξη στο άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο πλέον και αποτελεσματικό, αλλά και δίκαιο. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητάμε επίμονα όλα τα χρόνια. Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο το θέμα αυτό, έχουμε και μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν μας προστατεύει, την ΕΕΤΑΦ. Έπρεπε να προασπίζει τα συμφέροντά μας όπως όλων των πολιτών και δεν το κάνει. Μας έχει δώσει βορρά σε μια αποικιοκρατική σύμβαση με την DJ που η DJ κάνει την εμπορική επιχείρηση. Καλά κάνει. Αλλά αυτή η ανεξάρτητη αρχή δεν μας προστατεύει και μας έχει δέσει χειροπόδαρα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση θα βάλει μια προθεσμία και θα τηρηθεί επιτέλους και θα τελειώνει το θέμα της αδειοδότησης που δεν είναι απλά μια σφραγίδα για μας. Είναι η θέση κριτηρίων λειτουργίας μιας επιχείρησης μέσα και του συνόλου του τοπίου στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση. Μια εξυγίαση δηλαδή του χώρου που θα δώσει τη βάση ώστε να μην μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα σαν περιφερειακή τηλεόραση και να συγκεντρωθούμε στο συγκεκριμένο σκοπό που έχουμε. Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά τις προτάσεις που κατά καιρούς έχετε κάνει και σε εμάς αλλά και έχουν έρθει από το χώρο σας διαχρονικά. Λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα στο κομμάτι των συχνοτήτων όπως προέκυψαν από τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες και έχουμε επεξεργαστεί μια αιτιολογική έκθεση, θα την έλεγα, ένα προγραμματικό σχέδιο για τις αδειοδοτήσεις των περιφερειακών μέσων, το οποίο θα φαντάζομαι ότι θα ξεδιπλωθεί ακόμη πιο αναλυτικά και μέσα στην προεκλογική περίοδο για να ακουστεί και να είναι και γνωστό. Αλλά είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, υπηρεσιακό και νομοτεχνικό, από τη δικιά μας πλευρά είναι έτοιμο. Θα ακολουθήσει βέβαια και η διαβούλευση με τους ανθρώπους του χώρου που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εγώ μόνο θέλω να σας βάλω τις επικεφαλίδες. Καταρχήν δεν περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία. Περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία από το ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν περιλαμβάνει με το σύστημα της πλειοδοσίας αδειοδότηση, έτσι. Αλλά με βάση αντικειμενικών κριτηρίων, έτσι όπως το σχεδιάζουμε, που θα συμπεριλαμβάνει την εμπειρία, την κινητροδότηση των συγχωνεύσεων, το απασχολούμενο προσωπικό και το καταβληθέν ποσό. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής του ομίλου της Κρήτη TV Αντώνης Δημητρίου, τα περιφερειακά μέσα είναι η εγγύηση της δημοκρατίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιφερειακή τηλεόραση είναι δραματισμένη βαριά, αλλά δεν θα πεθάνει. Γιατί είναι η φωνή των πολιτών της περιφέρειας. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ. Γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα ενημέρωσης, είναι και ζήτημα δημοκρατίας.